Γεια σας! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο το οποίο σχετίζεται με τη ρουτίνα του μακιγιάζ μου, με την έννοια ότι θα σας δείξω τι κάνω κάθε μέρα στη βάση του προσώπου μου, για τη βάση μου και για τα φρύδια μου, δηλαδή foundation, ρούζ, πούδρα, τα πάντα και σε σχέση με τα φρύδια μου, γιατί είμαι πάρα πολύ σταθερή σε αυτό, δεν κάνω αλλαγές γενικότερα και από τότε που βρήκα το foundation της L'Oréal, το True Match, δεν το έχω αλλάξει, η αλήθεια είναι, χρησιμοποιώ κάθε μέρα αυτό και επειδή και στα βίντεο μου συνεχώς έχω την ίδια ουσιαστικά ρουτίνα μακιγιάζ, σκέφτηκα να το κάνω σε ένα βίντεο τους ώστε να δείτε και εσείς αναλυτικά τι κάνω κάθε μέρα, να σας πω σε εσάς που δεν ξέρετε και να σας υπενθυμίσω σε εσάς που γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή τρέχει ένας διαγωνισμός στο κανάλι μου, θα σας έχω link από κάτω να πάτε να δείτε το βίντεο και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί είναι 3 πάρα πολύ ωραία πραγματάκια για τα οποία είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας τα δίνω. Ουσιαστικά κάνω αυτό το διαγωνισμό γιατί θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γίναμε 1000 και κάτι πλέον στο κανάλι μου, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά και για τα υπέροχα σχόλια που μου έχετε αφήσει κάτω από το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί διαβάζω τα σχόλια σας σχέση με το eyeliner και μαθαίνω και εγώ πράγματα και έτσι νιώθω ότι σχετιζόμαστε καλύτερα μεταξύ μας, γιατί ουσιαστικά παλεύουμε τους ίδιους αγώνες σε σχέση με το eyeliner. Οπότε, ναι, θα σας έχω link από κάτω και θα σας έχω και link στο τέλος του βίντεο για να πάτε να δείτε και το βίντεο και να πάρετε και μέρος στο διαγωνισμό, εάν θέλετε φυσικά. Αλλά τώρα νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε το βίντεο. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να πάρω το foundation της L'Oréal, είναι το True Match Foundation στην απόχρωση D1W1 Golden Ivory και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το foundation γιατί κάθεται πάρα πολύ καλά στο δέρμα μου, είναι πάρα πολύ καλή η απόχρωση, με κάνει λίγο πιο άσπρη αλλά με την πούδρα από πάνω εξισορροπείται όλο το αποτέλεσμα. Εγώ έχω λιπαρό δέρμα γενικότερα, οπότε το συγκεκριμένο κάθεται αρκετά καλά για αρκετές ώρες. Το αποτέλεσμα που δίνει εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Αφήνει το δέρμα να γυαλίζει και να μην είναι ματ. Μ' αρέσει και το ματ αποτέλεσμα. Μ' αρέσει νομίζω λίγο περισσότερο να έχει μια λάμψη το δέρμα, γιατί φαίνεται η υγεία του προσώπου ουσιαστικά. Εγώ έχω σημάδια από ακμή, έχω κάποια σπυράκια, αυτή τη στιγμή είναι ανενεργά, αλλά από το βγάζω σπυράκι μένει για αρκετό καιρό στο δέρμα μου, φαίνεται ουσιαστικά, οπότε το συγκεκριμένο foundation καλύπτει την κοκκινίλα, δεν έχει τέλεια κάλυψη, αλλά δεν με πειράζει γιατί δεν είμαστε τέλειοι και δεν μου αρέσει να φαίνεται ότι φοράω πάρα πολύ foundation, οπότε ουσιαστικά είναι ένας καλός τρόπος να αρχίσουμε να αγαπάμε λίγο το πρόσωπό μας και το δέρμα μας και τον εαυτό μας γενικότερα, γιατί δεν θέλουμε το foundation ουσιαστικά να καλύψει τα πάντα και να γίνει με ένας άλλος άνθρωπος. Εγώ τουλάχιστον δεν θέλω να γίνει αυτό. Θέλω να φαίνομαι η πραγματική Lauren. Οπότε η πραγματική Lauren έχει ατέλειες, έχει κάποια σπυράκια τα οποία είναι στο δέρμα και το συγκεκριμένο foundation κάνει τη δουλειά του. Καλύπτει κάποια πράγματα, αλλά όχι τα πάντα. Και μετά τον τεράστιο πρόλογο για το foundation, παίρνω το Miracle Sponge, πώς λέγεται, Miracle Complexion Sponge από την Real Techniques, το έχω βρέξει και θα πάω να βάλω στο χέρι μου foundation και θα το απλώσω με το σφουγγαράκι. Οι κινήσεις που κάνω με το σφουγγαράκι ουσιαστικά είναι πιέζω και ρολάρω ή κάνω τα μοναριστά. Το καλύτερο είναι να πιέζετε και να ρολάρετε ουσιαστικά. Από τότε που έχω αγοράσει το σφουγγαράκι αυτό και το προηγούμενο που είχα, δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει πινέλο και το foundation, γιατί έχω εθιστεί σε αυτά. Δίνουν ένα πάρα πολύ, όπως είπα, φυσικό αποτέλεσμα, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και απλώνεται και πάρα πολύ γρήγορα το foundation. Το επόμενο πράγμα που θα κάνω είναι να χρησιμοποιήσω το concealer από τη MAC, είναι το Pro
Prolonger. Prolonger Concealer στην απόχρωση NW20. Είναι το αγαπημένο μου concealer, είναι πάρα πολύ σταθερό, έχει πάρα πολύ καλή κάλυψη, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Είναι ουσιαστικά αυτό που χρησιμοποιώ ξανά και ξανά και ξανά και τελειώνει και δεν μ' αρέσει που τελειώνει. Χρησιμοποιώ πολύ λίγη ποσότητα, δεν χρειάζεται πολύ, είναι αυτό εδώ. Ένα pump ουσιαστικά έχω κάνει και αυτό που θα κάνω πάλι και ακόμα μια φορά είναι να πάρω να το βάλω κάτω από τα μάτια μου και μετά θα πάρω το σφουγγαράκι για να το απλώσω. Αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω τη μύτη από το σφουγγάρι και κάποιες φορές χρησιμοποιώ και τη flat πλευρά, αλλά σήμερα θα χρησιμοποιήσω αυτή. Βασικά θα δείτε, γιατί ουσιαστικά κατά τη διάρκεια αποφασίζω και εγώ ποιες κινήσεις θα κάνω, πώς θα χρησιμοποιήσω το σφουγγαράκι. Γενικά τώρα εγώ δεν έχω πάρα πολλές κοκκινίλες στο πρόσωπό μου. Νομίζω μόνο κοκκινίλες που έχω είναι λίγο γύρω από τη μύτη και στην περιοχή του μουστακιού, μουστακίου, δεν ξέρω εδώ, στο ανοχήλος, οπότε απλά βάζω λίγο κονσίλερ και το απλώνω. Και τώρα θα πάρω την πούδρα της Rimmel στην απόχρωση 004 Sunstorm και με ένα μεγάλο πινέλο για την πούδρα θα πάρω και θα αρχίσω από τα μάτια, κάτω από τα μάτια, γιατί ουσιαστικά είναι το κομμάτι που αποσταθεροποιείται πιο εύκολα και θα πάω προς τα έξω. Αυτό που θα κάνω για να δώσω λίγο έτσι σχήμα στο πρόσωπό μου, γιατί όπως μπορείτε να δείτε είναι αρκετά flat, θα πάρω την πούδρα από την Bourjois. Όλο πούδρα τη λέω και στο προηγούμενο βίντεο πούδρα την είπα. Είναι bronzer. Το bronzer από την Bourjois και με ένα πινέλο, το συγκεκριμένο είναι από την Real Techniques, το Contour Brush, θα πάρω και θα βάλω στα ζυγωματικά, κάτω από τα ζυγωματικά. Το επόμενο βήμα είναι προαιρετικό, αν θέλετε το κάνετε, αν θέλετε το κάνετε, εγώ το κάνω κάθε μέρα, αλλά σήμερα αποφάσισα να σας το δείξω. Παίρνω τη συγκεκριμένη σκιά από τη MAC, είναι το Brown Down και με ένα πινέλο το οποίο είναι flat και μακρόστενο. Δεν ξέρω πώς το περιγράψω το πινέλο. Συνήθως το βλέπουμε από την NARS, όλες οι YouTubers έχουν τις NARS, εγώ έχω το συγκεκριμένο από την Benefit. Θα πάρω και θα το βάλω κάτω από τα ζυγωματικά για να δώσω λίγη περισσότερη ένταση στα ζυγωματικά μου. Και μετά με κυκλικές κινήσεις ανωδικές θα το σβήσω. Επειδή η μύτη μου μπορούμε να πούμε πως είναι λίγο στραβή, όχι πολύ, λίγο, θα χρησιμοποιήσω λίγο από την ίδια σκιά για να δημιουργήσω σκιές ούτως ώστε να φαίνεται η μύτη μου πιο ίσια. Το επόμενο πράγμα είναι να φορέσω ρούζ. Αυτή την περίοδο χρησιμοποιώ πάρα πολύ το ρούζ από την MAC, το Talk of the Town. Ουσιαστικά είναι ένα mineralized blush, ουσιαστικά ρούζ το οποίο έχει μέσα σήμερ και δεν το αποχωρίζομαι με τίποτα. Αν και χειμώνας, μου αρέσει πάρα πολύ το δέρμα μου έτσι να λάμπει, οπότε τι μπορούμε να πούμε, το φοράω όλη την ώρα. Και επειδή το ρούζ έχει σήμερα, αυτό δεν σημαίνει ότι εμένα θα με σταματήσει από το να φορέσω highlighter. Το highlighter που φοράω αυτή την περίοδο είναι από τη Dior. Είναι το Dior Skin Nude Shimmer στην απόχρωση 001 και με το δάχτυλό μου θα το βάλω στα σημεία που ουσιαστικά πέφτει φυσικά το φως.
ζυγωματικά, πάρα τα ζυγωματικά. Λίγη μυτούλα εδώ πέρα, λίγο κούτελο. Και πάνω χείλος. Και αυτή είναι η βάση μου, τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στα φρύδια, οπότε θα σας φέρω λίγο πιο κοντά. Όπως μπορείτε να δείτε, τα φρύδια μου είναι αρκετά μεγάλα και γεμάτα, οπότε δεν κάνω πολλά πράγματα ούτως ώστε να τα γεμίσω. Το μόνο πράγμα που κάνω είναι να πάρω από την παλέτα της Urban Decay την Naked Basics Palette, την απόχρωση Crave, είναι ουσιαστικά ένα μαύρο χρώμα, και θα τα γεμίσω γιατί είναι αρκετά σκούρα τα φρύδια μου, οπότε η συγκεκριμένη απόχρωση ταιριάζει απόλυτα. Και συνήθως ξεκινάω από την... Ποια είναι η αρχή? Από μέσα προς τα έξω. Δεν προσπαθώ να αλλάξω το σχήμα των φρυδιών μου, απλά γεμίζω σημεία τα οποία δεν έχουν τριχούλες και χρειάζονται γέμισμα. Να σας υπενθυμίσω ότι και σε αυτή την περίπτωση, όπως τα μάτια μας δεν είναι ίδια, έτσι και τα φρύδια μας δεν είναι ίδια, δεν θέλουμε να είναι δίδυμα, θέλουμε να είναι αδερφάκια που λέμε, οπότε σε καμία περίπτωση πάλι τα φρύδια μας δεν θα είναι ταυτόσημα. Πώς μου ήρθε αυτή η λέξη? Δεν θα είναι ίδια. Και το τελευταίο πράγμα που θα κάνω για τα φρύδια μου είναι να πάρω μια σκιά πάρα πολύ ανοιχτή, σαν highlighter ουσιαστικά, και να τη βάλω κάτω από το φρύδι μου για να δώσω φως και να τονίσω έτσι τα μάτια μου λίγο περισσότερο. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αυτή ήταν η ρουτίνα του make-up μου, έτσι, της βάσης μου ουσιαστικά. Είναι αυτά τα πράγματα που κάνω κάθε μέρα, ούτως ώστε να βγω έξω, να πάω στη σχολή. Βασικά για να πάω στη σχολή. Γεια σας κύριοι. Γεια σας. Πείτε μου στα comments από κάτω ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο foundation που φοράτε αυτή την περίοδο. Θέλω πάρα πολύ να μάθω, μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω τα σχόλιά σας. Μην ξεχάσετε να δείτε το προηγούμενο μου βίντεο, θα σας έχω link στο description box από κάτω και στο τέλος του βίντεο, ώστε να δείτε το διαγωνισμό που κάνω στο κανάλι μου. Νομίζω τα δωράκια θα σας αρέσουν πάρα πολύ, οπότε μην ξεχάσετε να το τσεκάρετε. Και εμείς θα τα πούμε σε μία εβδομάδα, μέχρι τότε να περνάτε πάρα πάρα πολύ καλά. Γεια σας! Έχω τρία πραγματάκια εδώ, τα οποία νομίζω σας ενδιαφέρουν πολύ. Προσπάθησα να πάρω πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να βρείτε στην Ελλάδα, εκτός αν τα παραγγείλετε online. Οπότε πάμε να δούμε τι έχουμε.